λέει ότι πριν από λίγο καιρό αμφισβητούσατε το πρωτογενές πλεόνασμα, τώρα μας λέτε δεν το μοιράζετε σωστά. Πρώτα απ' όλα είναι θετικό αυτό που γίνεται. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Αλλά μια και ξεκινήσαμε την κουβέντα κάνοντας αναφορά στις καλές ειδήσεις, σήμερα υπάρχει μια είδηση, μόλις πριν μια ώρα, κοιτάξτε πώς τα φέρνει η ζωή καμιά φορά, όπου υπάρχει μια εκτίμηση του ανεξάρτητου γραφείου αξιολόγησης στο πλαίσιο του Δέλτα Νιτάφ, όπου μιλάει για τα τρία μεγάλα ιστορικά λάθη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ανάμεσα σε αυτά τα τρία είναι η αστοχία και η αποτυχία του ελληνικού προγράμματος. Τα άλλα δύο αφορούν την Αργεντινή και την Ασιατική κρίση. Λάστε. Αυτή η είδηση είναι τώρα, πριν από λίγο. Για την πρώτη φάση. Και υπάρχει. Και υπάρχει για την όχι, πρώτη όχι, φάση μιλάμε για την αξιολόγηση. Όχι, ο δικό σα είναι αυτό. Διαβάστε την. Πάντως η προστοχή δεν έχει πέσει μέσα. Και υπάρχει και μια δεύτερη είδηση. Πάμε. Η δεύτερη είδηση είναι μια έρευνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή του ΟΣΑ που αναφέρει ότι μία στις πέντε ελληνικές οικογένειες αδυνατεί να αγοράσει τρόφιμα. Εσείς ψάχνετε τις αρνητικές ειδήσεις για να ισορροπήσετε τις θετικές. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Και θέλω γιατί να πω εγώ σας ρώτησα από την αρχή αν αυτό που γίνεται είναι θετικό ή αρνητικό. Κύριε οικονόμου, αυτά που λέτε είναι δεδομένα. Εγώ θα σας πω λοιπόν. Ειδήσεις αυτές είναι. Τους πεινασμένους, τη μία στις πέντε οικογένειες δεν μπορεί να τους ταΐσει με ψίχουλα. Όταν τους τα έχεις πάρει από την μία τσέπη, τους έχεις κυριολεκτικά ισοπεδώσει μέσα από τέσσερα χρόνια μιας πολιτικής η οποία έχει εξοντώσει την οικονομία, την παραγωγή, την κοινωνία, έχει οδηγήσει στην αποεπένδυση και δεν είναι αλήθεια ότι έρχονται επενδύσεις αυτή τη στιγμή, αυτό δείχνουν τα νούμερα, δεν μπορεί πια προεκλογικά να πηγαίνεις να μοιράζεις κάτι σαν το σοκολατάκι που δίνουν σε αυτούς οι οποίοι τους παίρνουν αίμα. Εδώ όμως είναι διαρκής η αφέμαξη της ελληνικής κοινωνίας. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο προκύπτει ως πρωτογενές πλεόνασμα είναι αποτέλεσμα μιας βάρβαρης ισοπεδωτικής πολιτικής, δεν είναι διατηρήσιμο και αν αυτή τη στιγμή έρχοντας αυτή την εμπειρία της καθολικής αποτυχίας αυτού του προγράμματος δεν εκμεταλλευτούμε και αυτές τις φωνές σαν και αυτήν που ανέφερα πριν που αμφισβητούν πια την αποτελεσματικότητα αυτού του προγράμματος για να θέσουμε το θέμα της εγκατάλειψης των ακραίων μνημονιακών πολιτικών, τότε δεν πάμε καλά. Αντίθετα, ο Πρωθυπουργός τι έκανε. Να ρωτήσω κάτι. Ουσιαστικά μας εισήγαγε σε μια νέα μνημονιακή φάση. Γιατί? Πρόκειται για ένα μνημόνιο για τα εργασιακά αυτό που έγινε. Το οποίο μας αποκρύπτεται. Εσείς λοιπόν, ως ρεπόρτερ, ως δημοσιογράφοι, ξέρετε την ακριβή συμφωνία. Ο Πρωθυπουργός βγήκε και έκανε ένα διάγγελμα. Και είχε το πολιτικό θράσος να μας πει τι θα κάνει με τα ψίχουλα χωρίς να μας λέει τι συμφώνησε με την Τρόικα. Θα υπάρχουν ομαδικές απολύσεις και για πότε. Θα υπάρχει δυνατότητα στους μακροχρόνους ανέργους να προσλαμβάνονται με τον κατώτατο μισθό. Είναι αυτός ένας συνδυασμός, προσέχτε, έτσι, μείωση εργοδοτικών συμφορών, των εισφορών. Από την άλλη, επαναπροσλαμβάνονται μακροχρόνια άνεργοι με 586 ευρώ. Είναι αυτός ένας επικίνδυνος μηχανισμός που διαλύει τα εισοδήματα και τις εργασιακές σχέσεις. Αυτά θα πάνε σε ένα άρθρο και κάτω από τη δαμόκλεια σπάθη ή παίρνουμε τη δόση ή παίρνουμε τη δόση. Ένας νέος εκβιασμός και με τις πλάτες και τελειώνω της Τρόικας τα βασικά επίδικα να πάνε για μετά τις ευρωεκλογές. Εάν θες κύριε Σκουλέτη έβγαινε η κυβέρνηση. Πρόκειται λοιπόν για μια κοροϊδία χωρίς προηγούμενο. Εάν ανακοίνωνε χθες η κυβέρνηση το σπάσιμο των διαπραγματεύσεων. Το σπάσιμο των διαπραγματεύσεων. Χθες. Αντί αυτού που ανακοίνωσε, τι θα λέγατε σήμερα. Η κυβέρνηση. Γιατί αυτά που λέτε είναι σαν να έχει διαλυθεί το σύμπαν αυτή τη στιγμή. Η κυβέρνηση κάθε φορά που μιλάει. Διαπιστώνουμε την όλο και μεγαλύτερη απόσταση με αυτά που έλεγε προεκλογικά για την αποδέσμευση από το μνημόνιο. Αυτά δεν μας έλεγε. Σταδιακά αυτό λέει γίνεται. Λοιπόν, ωραίο το ανέκδοτο. Και καμία σχέση βέβαια και την μετεκλογική προγραμματική συμφωνία της συγκρότησης της πρώτης κυβέρνησης, τριμερούς. Αυτό διαπιστώνουμε αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν, αν θέλαμε να έχουμε μια στοιχειώδη συνέπεια, θα έπρεπε αυτές οι συζητήσεις με την Τρόικα να έχουν σπάσει. Να έχουν σταματήσει. Να έχει σταματήσει. Πάμε στον κύριο Ντόλιο. Να κάνουμε τον πρώτο κύκλο και θα απαντήσετε όλοι σε όλα. Ελάτε, κύριε Ντόλιο.